Να πάμε λίγο στον Τρίφωνα Σαμαρά, τον αγαπημένο μας Τρίφωνα. Το συνάντησε ο Άρ. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο Δύναμο Κρίκο. Πήγε ένας παίκτης και αντί να πει τον Τάσο Τρίφωνο, Τάσο Τρίφωνο, τον είπε Τρίφωνα Σαμαρά. Απράβο και τον έπεσε. Εκείνος έκανε λες και του πέσανε πάνω του κάτι αράχνη. Και παρεξηγήθηκε. Πες μου τώρα ότι παρεξηγήθηκε ο Τρίφωνας. Είναι μια νέα κοντρούλα, βρε Γιώργο. Σοβαρά μιλάς, τώρα τον πείραξε. Έλα, μωρέ, τον πείραξε. Δεν το είπε μια φορά κι ο άλλος, τον έλεγε καθόλου τη διάρκεια. Δεν το έχω δει αυτό. Αλήθεια λέτε τώρα. Το έχουμε να το δούμε. Ναι, το έχουμε να το δούμε. Έχουμε να δούμε και τον Τρίφωνα Σαμαρά. Τι λέει για αυτήν την κόντρα. Το όνομα Τρίφωνα Σαμαράς είναι ντροπή. Μιλάς για τον Τρίφωνο. Δεν ξέρω αν το έκανε για να με προσβάλλει. Γιατί είπε, κάποιος τον μπέρδεψε με σένα και είπε, μη με κάνεις όταν πάω σπίτι να έχω ψυχολογικά. Ονομάζομαι Κώστας. Ναι, του Τρίφωνο Σαμαράς, κομμόν του ταπέλ. Πώς θα σε λένε. Μισό λεπτό. It's not amazing, it's not fantastic. Με είπατε Τρίφωνα Σαμαρά. Κρίκος. Με είπατε Τρίφωνα Σαμαρά, Κωνσταντίνε. Οχ. Τάσος Τρίφωνος. Ήτανε Σαρδάμ. Παιδιά, δηλαδή, μην φύγω και με ψυχολογικά από το παιχνίδι. Αν το έκανε και το είπε με τρόπο προσβλητικό, νομίζω θα έπρεπε να ντρέπεται. Επίσης, είσαι στην Ελλάδα τελικά ο πιο αδύναμος κρίκος. Γιατί δέχεσαι κατά καιρούς επιθέσεις. Εντάξει, δέχομαι επιθέσεις, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει τι χαρακτήρας είμαι, γιατί η κάμερα αυτή εδώ που μας παίρνει δείχνει την αλήθεια. Όσο και να θες να είσαι ψεύτικος, σου βγάζει την αλήθεια σου, η τηλεόραση. Αν σε καλούσαν να πας να παίξεις τον αδύναμο κρίκο, τι θα τους έλεγες, θα πήγαινε. Λίγο μου παραξένεψε που είπε ότι ήρθε να βοηθήσει την Ελλάδα. Ο Τάσος Τρίφωνος. Συγγνώμη. Είπαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, να έρθω να κάνω το παιχνίδι. Μην πάθω και ψυχολογικά. Εδώ δεν το λέει ο Γιώργος Λιάκας, θα το πει ο Τάσος Τρίφωνος. Τι χαθήκανε τόσοι παρουσιαστές εδώ στην Ελλάδα. Εσύ παρακολούθησες το απόσπασμα που σε μπέρδεψε ο παίκτης. Ναι, αλλά δεν δίνω βάση, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό με ξενίζει, δηλαδή. Αν όντως το είπε για να με προσβάλλει, που μου το είπαν κι άλλοι έτσι. Αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι ντροπή να προσβάλλουμε ανθρώπους και ανθρώπους της δουλειάς μας. Μήπως το όνομά σου είναι πιο γνωστό παρά του Τάσου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό και το παιδί έκανε ένα λάθος, βρε παιδί μου. Και στο τέλος σε μπέρδεψε πάλι. Ήθελα να γνωρίσω τον Τρίφωνα, τον Τάσο Τρίφωνος, τον μπέρδεψε έξω παιχνίδι. Το παιδί αυτό, να είναι καλά, έκανε ένα λάθος. Και τι έγινε, τον είπε Τρίφωνα Σαμαρά. Τι Τρίφωνος, τι Τρίφωνα. Κλείνεται διαφορετικά. Αν τώρα σε βλέπει ο Τάσος, τι του λες? Του λέω Τάσο μου, τι να του πω. Δεν το έχω καν σκεφτεί. Μου είναι αδιάφορο.